Ο πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Έλληνων Συνέλευση, είναι Σεραίος και όλας, είναι ο κύριος Στέργιος Τζίνγκιος. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ε. Καλή σας μέρα κύριε Μικέλη, καλημέρα σε όλους τους Σεραίους πολίτες. Για ακόμη μία φορά είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Σωστά. Έχετε εμπειρία στο να, σε αυτό πια, στο να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κάνετε από ό,τι βλέπω και περιοδεία, σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας έχετε πάει και κάνετε και ανοιχτές ομιλίες και συγκεντρώσεις. Κάτι που σπανίζει πια. Ναι, γιατί η Ελλήνων Συνέλευσης είναι η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή ελληνική μέσα στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να βγει πραγματικά και να αναφέρει το δίκαιο, την αλήθεια, γιατί είναι η μόνη η οποία είναι αδιασάλευτη όσον αφορά στην θέση μας πολιτικά, η οποία η πολιτική μας θέση είναι ανθρωποκεντρική και έχει να κάνει μόνο με τον άνθρωπο Έλληνα πολίτη, τα δίκαιά του και όλη την αλήθεια η οποία περικλείεται γύρω από αυτό και δεν έχει να κάνει με στήρες πολιτικές, είτε δεξιές, είτε φιλελεύθερες, είτε σοσιαλιστικές, γιατί υπάρχει μια ανάγκη πραγματική να ενθυμηθούμε όλη την ελληνικότητά μας, να αντιληφθούμε ότι η ρίζα είναι αυτή η οποία μπορεί να μας δείξει ποιοι είμαστε, τι έχουμε κάνει στο παρελθόν, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Μου λέτε ότι είστε ανθρωποκεντρικοί, αλλά βάζετε μετά τον Έλληνα πολίτη, δηλαδή κάνετε ένα διαχωρισμό. Γιατί κάνετε αυτό το διαχωρισμό και όταν λέτε τι έχουμε κάνει στο παρελθόν, σε ποιο παρελθόν αναφέρεστε? Ο διαχωρισμός ποιος είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Έλληνα πολίτη? Όχι, το βάζετε συγκεκριμένα τον Έλληνα, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι άνθρωποι? Όλοι είναι άνθρωποι και ο Έλληνα είναι ο κωδικός του ανθρώπου, αλλά ο Έλληνας άνθρωπος, εγώ είμαι Έλληνας αυτή τη στιγμή, μιλάω για τον Έλληνα και θέλω να μου δώσουν τη δυνατότητα να μιλήσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Έλληνα Ευρωπαίο πολίτη, για να αντιληφθούν και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι αν δεν αλλάξει σελίδα Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της, έχει χάσει την οντότητά της, μιλούσαμε για μια Ευρώπη των ανθρώπων και των λαών, έτσι γαλουχηθήκαμε, αλλά έχουμε καταντήσει να είναι η Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών. Αν δεν ασκήσουμε όλη μια ανθρωποκεντρική πολιτική κατά κράτος και δει σαν σύνολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να πάει πουθενά αυτό. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει λοιπόν μια τέτοια ανθρωποκεντρική πολιτική που λέτε? Σήμερα η Ελλάδα βιώνει μια πολιτική των ιδιωτικών εταιριών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό, για να αντιληφθεί ο πολίτης ποια είναι η διαφορά, όπου μας τιμώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ζητήσαμε 110 δισεκατομμύρια δάνειο το 2010. Άσχετα αν η Γερμανία έπρεπε να σωθεί τότε με 3,5 φορές εξωτερικό χρέος σε σχέση με την Ελλάδα που είχε 125%. Αν πάση περιπτώσει όμως το ανέλαβαν οι ειδικοί αυτό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να το διασώσουν. Μπήκαμε σε μια μνημονιακή κατάσταση. Η Ευρώπη μέσω της Τρόικα, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επέβαλε απεικιοκρατικούς όρους, παραδώσαμε εθνική κυριαρχία και δεν το κατάλαβε κανείς. Παραδώσαμε λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια, παραδώσαμε τη γεωργία μας, βλέπετε συμβολιακή γεωργία, μας επιβλήθηκαν όροι παντού, παραδώσαμε τη φορολογία. Εντάξει, η συμβολιακή γεωργία είναι κάτι που καθένας αποφασίζει αν θα το κάνει και δεν είναι μόνο σε ξένες εταιρείες, και ελληνικές εταιρείες το κάνουν. Θέλουν να έχουν συγκεκριμένες πρώτες ύλες για τα προϊόντα τους. Μίλησα για εταιρείες. Ναι, υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που κάνουν συμβολιακή γεωργία. Αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο ξένες. Εγώ μιλάω για εταιρείες. Δεν διαχώρισα τις ξένες με τις ελληνικές. Είπα για εταιρείες. Άρα, σήμερα, μετά από 14 χρόνια μνημόνια, τα τρένα μου ανήκουν σε ιδιωτική εταιρεία. Τα αεροδρόμια ανήκουν σε ιδιωτική εταιρεία. Τα λιμάνια μου ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες. Οι δρόμοι μου το ίδιο. Άρα, η Ευρώπη τι κέρδισε? Γιατί τιμώρησε τον Έλληνα? Ακούσα πριν που είπατε ότι το 55% των Ελλήνων, αυτές όλες οι στατιστικές που είναι πληρωμένες από τις κυβερνήσεις, θέλουν την έξοδο περίπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς είναι δηλαδή? Δεν το έλεγα εγώ, ήταν 53% κάπου, το έγραφε ο Ριζοσπάστης, ναι. Συμφωνώ, ναι, μα δεν είπα. Εσείς ναι, ναι, ναι. Ένα κείμενο. Λοιπόν, σήμερα, γιατί να φύγω εγώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν έχω κάνει ταμείο? Κανείς δεν ξέρει ότι όταν μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλα εγκριτικό κεφάλαιο. Και μάλιστα ήταν σε χρυσό τότε με βάση τις λογιστικές μονάδες. Έκανα ανακεφαλαιοποίηση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 3 φορές. Δίνω
κατά το κοινοπρακτικό που έχω υπογράψει από το 87 και μετά, εις το ακέραιο των ΦΠΑ. Δίνω τους τελωνιακούς μου δασμούς κατά 92%, δίνω έκτακτες και τακτικές εισφορές με βάση το καθάριστο κόρο προϊόν και γαλουχήθηκα ότι μεταΐζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αυτά που ιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποσοστώσεις, μου επέβαλε να μην παράξω και οι Έλληνες ευρωβουλευτές μου το δέχτηκαν. Βάλαμε ποσόστοση στον καπνό, βάλαμε ποσόστοση στα τέφλα, βάλαμε ποσόστοση στην αλία, βάλαμε ποσόστοση παντού, στο γάλα, στο κρέας. Και τελικά απαξίωσε ο Έλληνας την παραγωγή, γιατί έβλεπε ότι δεν βγαίνει, και σήμερα λέμε ότι ο Έλληνας δεν παράγει. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, γιατί ο Σεραϊκός νόμος είναι, αν μη τι άλλο, ως επιτοπλίστων, γεωργικός νόμος, με τον δεύτερο κάμπο της Ελλάδας. Κλείσαμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Για ποιο λόγο? Για να αγοράζουμε σήμερα ζάχαρη από τη Γερμανία που δεν έχει ούτε τέφλα ούτε ζαχαροκάλαμο, που εμπορεύεται από τη Βραζιλία μια ιδιωτική εταιρεία και μας κάνει εισαγωγή από τη Γερμανία εδώ. Αγοράζω ελαιόλαδο γερμανικό εγώ. Αυτά δεν βρέθηκε ποτέ ένας ευρωβουλευτής να τα θίξει. Δεν έχω καταλάβει τώρα, είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά? Δηλαδή θέλετε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να αποχωρήσουμε? Φυσικά, ναι. Και πρέπει να κάνω και ένα ταμείο. Να δω τι έχω δώσει και τι έχω εισπράξει. Δεν πρέπει να δω αν έχω κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία είναι διαφυγόντα από μένα. Θα πρέπει να κάνω έναν έλεγχο. Τι συμβάσεις έχω υπογράψει? Για ποιον λόγο δεν εισπράττω αυτά που πρέπει? Τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες ευρωβουλευτές μου το 2014 να αρνηθούν για άλλη μια φορά την ίσπραξη των γερμανικών αποζημίωσεων, που είμαι η μόνη χώρα που δεν τις έπραξε ποτέ? Τι είναι αυτό που τους κάνει να μην ζητάνε ποτέ το κατοχικό δάνειο, τα δύο κατοχικά δάνεια που έδωσε στο Χίτλερ το 1942 και 1943 και στον Μουσολίνη το 1944? Γιατί δεν τα ζητάω πίσω αυτά? Γιατί κάνουν όλοι να νιώθει ο Έλληνας ότι είναι φτωχός συγγενής της Ευρώπης? Όχι. Είμαι συνέτερος, είμαι ισότιμο μέλος και απαιτώ να σεβαστούν όλοι το ότι εγώ, ακόμα και το brand name της Ευρώπης είναι ελληνικό. Το Made in Europe είναι ελληνικό. Τα πνευματικά μου δικαιώματα είναι τεράστια και είναι παντού. Όλος ο δυτικός πολιτισμός σήμερα έχει στηριχθεί στον ελληνικό πολιτισμό. Τέχνες, γράμματα, επιστήμες, φιλοσοφία, η ίδια η δημοκρατία που όλοι την ευαγγελίζονται και της δίνουν και επιθετικούς προσδιορισμούς και επικαλούνται μια δημοκρατία μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά δεν ενώνεται πουθενά ο πολίτης με δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους κτλ. Με κάθε ένα στη δικιά του ιδεολογία, αλλά όχι τον ίδιο τον άνθρωπο. Όλοι ευαγγελίζονται μια ιδεολογία που έχει καταπέσει, βλέπετε, ο ένας πηδάει από τον ακόμα στο άλλο. Σήμερα λοιπόν την ίδια τη δημοκρατία την έχει δώσει ο Έλληνας και είναι ο μύστης της δημοκρατίας. Που η δημοκρατία δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία βλέπουμε ότι είναι έτσι πολύ τεταμένα τα πράγματα όσον αφορά την ειρήνη και στην περιοχή μας. Μάλιστα χθες σε ρεπορτάζ της Deutsche Welle έβλεπα ότι η Γερμανία καλεί τους πολίτες της να είναι έτοιμοι για πανενδεχόμενο και να έχουν έτσι και τρόφιμα και νερό και φάρμακα, και θεωρεί η Γερμανία αυτή τη στιγμή ότι μέχρι το 2029 τα πράγματα για την ειρήνη είναι κρίσιμα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Φοβάστε ότι μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσουμε? Για τρίτη φορά αποδέχεται όλος ο πλανήτης στη Γερμανία να σέρνει τον κόσμο, τους ανθρώπους τους δικούς της, σε έναν πόλεμο. Το έχει κάνει ήδη δύο φορές, τώρα πάει να το κάνει και τρίτη. Το θέμα είναι ότι όντας εγώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ευρωπαίος πολίτης, έδωσα εγώ εντολή ως Έλληνας στους ευρωβουλευτές μου ή στους κυβερνώντες μου να ενταχθούν, να πάρουν μέρος? Έδωσε κανείς Ευρωπαίος πολίτης εντολή στην Ursula von der Leyen να μας σύρει σε έναν παγκόσμιο πόλεμο? Έδωσα εγώ εντολή να δώσω ως Ευρωπαίος πολίτης 135 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία σε ένα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν είναι μέλος η Ουκρανία. Ενώ τιμώρησα τον Έλληνα όταν ζήτησε 110 δισεκατομμύρια και του πήρα τα πάντα, του διέλυσα τον κοινωνικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω σε αυτό? Και δεν έχει σημασία αν φοβάσαι ή δεν φοβάσαι. Τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας άνθρωπος. Το θέλουν μόνο οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες εισπράττουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Κάποιος θα κερδίσει από τον πόλεμο. Γεωστρατηγικά, οικονομικά, κάποιος κερδίζει. Σίγουρα όμως αυτός που χάνει είναι ο άνθρωπος πολίτης και κανένας άλλος. Άρα, ναι, η περίπτωση ενός παγκοσμίου πολέμου είναι πολύ κοντά. Το θέμα είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν το ζήτησε.
Για ποιον λόγο δεν ακούγονται οι ελληνικές φωνές του Ευρωκοινοβούλιο να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό? Δεν εκπροσωπούν ανθρώπους? Εκπροσωπούν ιδιωτικές εταιρείες? Έχουν συμφέροντα από πίσω? Μήπως η CVC, η οποία διαχειρίζεται όλο το καρτέλ, το μεγαλύτερο καρτέλ των σούπερ μάρκετς και του πρωτογενού τομέα στην Ευρώπη, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικογένεια Μητσοτάκη και τα συμφέροντά της, μήπως η CVC τρίβει τα χέρια της σε μια ενδεχόμενη επιστημιστική κρίση, να πάνε τιμές πάλι σε τιμές μαύρης αγοράς, όλα τα προϊόντα, ήδη το λάδι έχει πάει, για να βγάλουν υπερκέρδη? Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ενεργοί. Σήμερα τιμωρούμαστε ως ανθρώπινο γένος γιατί αδρανήσαμε ως πολίτες. Δεν μετέχουμε στα κοινά. Και αυτό είναι μια απαξίωση την οποία την δημιούργησε το κομματικό καθεστώς. Και να μην μας προβάλλουν τώρα ότι ανησυχούν για τη μεγάλη αποχή, αφού τι θέλουν? Μετράει μια ιδιωτική εταιρεία πάντα η Singular Logic, κατανάθεση, κατεπτύγοντος. Γιατί σήμερα ο Δήμος Σερών, αν γνωρίζετε, το δημοτολόγιο όταν το κατέχει Singular Logic. Αυτή βάζει ποιος πέθανε, ποιος ζει. Και το είδαμε πέρυσι με τους εκλογικούς καταλόγους που βρήκαμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. 125 ετών, 127 ετών, 132 ετών. Και δεν έχει κάνει τίποτα το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι και σήμερα. Τα οικονομικά του Δήμου, το software, είναι πάλι τη Singular Logic. Το κομμάτι ελέγχου των δικαστικών αντιπροσώπων και των διορισμών αυτών είναι πάλι τη Singular Logic. Άρα εμείς είμαστε λίγο Εβραίοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαι Έλληνας μέσα στην Ελλάδα και ως Έλληνας να σταθώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ανήκω στο Ισραήλ και δεν το κατάλαβα? Μήπως οι δικοί μου οι ευρωβουλευτές και το σύνολο των κυβερνώντων έχουν προσκυνήσει κάπου? Εγώ είμαι Έλληνας, κυρία Μικέλ, και καλώ όλους τους Έλληνες πολίτες να ενθυμηθούν. Και τα επόμενα βήματά σας ποια είναι, τι, στα τελευταία 24 ώρα αυτής της προεκλογικής περίοδου, τι έχετε οργανώσει, τι σκέφτεστε να κάνετε? Εχθές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πανελλαδικά γίνεται δράση ασταμάτητα, εχθές εδώ είχαμε ομιλία στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία των Μουδανίων, όπου ο Δήμος μας έκοψε το ρεύμα την ώρα της ομιλίας και το πιστοποιεί ηλεκτρολόγος αυτό, θα τα δούμε μετά τις εκλογές. Σήμερα μιλάμε στην κεντρική πλατεία των Γεννητσών και αύριο καλούμε όλους τους αιρέους πολίτες να παρευρεθούν, να ακούσουν, να αφουγκραστούν, να γνωριστούμε ξανά στην πλατεία Ακρονίου στις 8 η ώρα, όπου θα ακουστούν και πάλι για άλλη μια φορά οι θέσεις. Θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι τι είναι αυτό που κάνει την Ελλήνων Συνέλευση και τα μέλη της αδιάκοπα από το 2015 ως πολιτικός φορέας, αλλά και πριν, να δρουν, να ζουν και να αναπνέουν προς το κοινό όφελος. Τελικά είδαμε ότι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας από το 16 και μετά, όταν ήρθηκαν οι όροι από τον κύριο Σόρα, εκτινάχθηκε από τα 180, σήμερα έχει φτάσει 1 τρισεκατομμύριο, 107 δισεκατομμύρια έσοδα έχει η Ελλάδα, με 487 τη Γερμανία, και γιατί δεν ξεχρεώνω. Και αφού όλοι αυτοί οι ειδικοί διαχειρίστηκαν το χρέος μου, διαχειρίστηκαν τα οικονομικά μου, ως ειδικοί έτσι μας τους παρουσιάζουν τα μέσα. Για ποιο λόγο εγώ μπήκα με 325 και σήμερα χρωστάω 657, έχοντας ξεπουλήσει όλη τη χώρα? Ξεπούλησα ακόμη και το μέλλον των παιδιών μου. Γιατί δεν θα πρέπει να πάψουν αυτοί οι ειδικοί και να βγει ο πραγματικός πολίτης από τη βάση να εμφανιστεί και να πει φτάνει πια, τέρμα. Δεν χωράει άλλο άδικο, δεν χωράει άλλο ψέμα, πρέπει η αλήθεια να ακουστεί. Και εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό, κυρία Μικέλη, με ανιδιοτέλεια. Κανείς από εμάς δεν έχει προσωπικές φιλοδοξίες. Το μόνο που ζητά είναι να μπορέσει να συμβάλλει, να βάλει και αυτός ένα τμήμα της ύπαρξής του, που κάποιοι βάζουν όλοι τους την ύπαρξη σε αυτόν τον αγώνα, να ενημερωθεί ο πολίτης και να αποφασίσει ότι πρέπει να αντισταθεί ως Έλληνας. Υπάρχει δομημένο σχέδιο, συγκεκριμένη στρατηγική, υπάρχει πλούτος καταχωρημένος σε διεθνές συμβάσεις, από τον οποίο χτίζονται Lidl, IKEA, Μπισκότα Παπαδοπούλα, Λατίνη, χτίζονται τόσες ιδιωτικές εταιρείες με το δικό μου πλούτο, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον ακουμπήσω. Και αν θέλετε, υπάρχει, το είπα στην αρχή, μέσα στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, στην BIS, υπάρχουν οι γερμανικές αποζημιώσεις. Έτοιμα, μόνο αυτά είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια σήμερα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τους τόπους. Μάλιστα. Χρήματα υπάρχουν, κυρία Μικέλη. Πολίτης δεν υπάρχει. Γι' αυτό και υπάρχουμε εμείς και συνεχίζουμε ακάθεκτοι, αδιασάλευτοι, χωρίς να έχουμε κάνει συμφωνία με κανέναν. Χρηματοδοτούμε οι ίδιοι τον αγώνα αυτό που κάνουμε, για να μπορούμε να έχουμε εμείς τον έλεγχο της ζωής μας. Άρα, αν θέλουμε αδέσμευτη ελληνική φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συγκεκριμένο σχέδιο, δομημένο,
στρατηγικά σχεδιασμένο, με αυθονία για όλους τους πολίτες και μια άλλη μέρα όπου ο άνθρωπος θα ακουστεί μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πτέρυγα ελληνική, ούτε στο Λαϊκό Κόμμα, ούτε στους Φιλελεύθερους, ούτε στους Πράσινους, ούτε στους ΜΟΒ, στους Έλληνες. Από εκεί και πέρα να ξυπνήσουν και όλες οι άλλες οι φωνές για να ενωθούμε ως άνθρωποι. Αν θέλουν μια τέτοια φωνή, την Κυριακή ψηφίζουμε ενίον συνέλευσης. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Τζίντζο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Στις 8 η ώρα το απόγευμα. Την Παρασκευή στις 8 η ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.